Θα παρακαλέσουμε τον καθηγητή κύριο Δημακάκο να διευθύνει την όλη σύναξη. Κύριε καθηγητά. Μακαριότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι των όπλων δυνάμεων, των κομμάτων, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της Κύμης, να εκφράσω εκ μέρους όλων μας το ευχαριστώ μας προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την ευλογία και την τιμή την οποία μας επιφύλαξε σήμερα να είμαστε δική του προσκεκλημένη εδώ, να έχουμε την ευλογία του προκειμένου να υποκριθούμε ευλαβικά στη μνήμη ενός τιμημένου τέχνου της Ελλάδος, του Γεωργίου Παπανικολάου. Επί της συμπληρώσεις 50 χρόνων από τις κοιμήσεως, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η μέρα αυτή, η ώρα αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στη ζωή μας και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι ολοκληρώνεται κάπου με κάποια πινακίδα Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο χώρος αυτός που ουσιαστικά έχει τεράστια ιστορικά συμβολική αξία και γι' αυτό θα ήθελα εκ μέρους επίσης όλων μας να μας επιτραπεί να ευχαριστήσουμε τη διεύθυνση της σχολής αλλά και την ερήτη μου κυρία Δανίλη για την φιλοξενία στον χώρο αυτόν. Η ρίση ότι όλοι ήμπεθα παράγωγα του περιβάλλοντος και του γονιδιακού ιστού τον οποίον φέρουμε είναι το απλούστερο για να προσεγγίσουμε την βιολογία και βιογραφία του Γεωργίου Παπανικολάου, το ανθρώπου εκείνο ο οποίος προήγαγε περισσότερο από κάθε άλλον την πρόοδο στον καρκίνο, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, κερδίζοντας την αιώνια ευγνωμοσύνη της ανθρωπότητος, άμα θέτας εαυτόν και στο πάνθεο των αθανάτων. Η παγκόσμια ιστορία της ιατρικής έχει ήδη τοποθετήσει το όνομά του δίπλα σε πολλούς άλλους ευεργέτες αθάνατους, ερευνητές, τον Παστέρ, τον Λίστερ, τον Κοχ, τον Έρλι, τον Καρέλ και τόσους άλλους. Όχι μόνο, αλλά ο Γεώργιος Παπανικολάου έθεσε αυτόν και στο πάνθεο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Δίπλα από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Περικλή, τον Δημοσθένη. Γεγονότα που έχουν διπλή σημασία για μας σήμερα. Ότι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα συνεχίζεται κατά δεύτερον από τη λίμνη παρηγοριά την εποχή αυτή για το χυμαζόμενο ελληνισμό. Ο Γεώργιος Παπανικολάου, μικρό παιδί ανετράφη, σε μια εξαίρετη οικογένεια. Με πίστη στο Χριστό και αγάπη στην πατρίδα. Η μητέρα του, με ήθος, καλοσύνη, πνευματική καλλιέργεια, αξιοσέβαστη και εξαγάπητη. Ο πατέρας, διάκονος του ανθρώπινου πόνου, ο παδός του Ιπποκράτη, δημιουργός της γενέτειράς του. Δεν έφτανε μόνο αυτά, αλλά κάπου εκεί, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, δεν σας προσυμφώνησα. Αν δεν σας προσυμφώνησα, ζητώ συγγνώμη. Μας τιμάτε ιδιαίτερα με την παρουσία σας, ο Δήμαρχος Κύμης.
Εσείς το ξέρετε καλύτερα πιθανώς, υπάρχει και πλησίων. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου δεν είχα την ευκαιρία και εμείς όλοι περισσότεροι να τον επισκεφτούμε, να ανάψουμε κεράκι, αλλά εκεί ή το Ιεροκήρυκας. Ο πατέρας Νεκτάριος Κεφαλάς, ο επίσκοπος Πενταπόλεως, σεβασμιότητος Νεκτάριος, ο μετέπειτα Αγιότατος και πλέον θαυματουργός του 20ου αιώνα, Άγιος Νεκτάριος. Δεν είναι το μόνο Ιεροκήρυξ, το και λειτουργός. Όχι λειτουργός, είναι το διευθυντής και της πολυμελούς παιδικής εκκλησιαστικής χοροδίας. Εκεί συμμετείχε ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου και κάπου εδώ είδα ένα νέο συνάδελφο, ο οποίος έκανε τις τελευταίες έρευνες, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα οποία λέω και ελπίζω να συμφωνείτε με αυτά. Ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου ή το 8 ετών παιδί παρακολούθησε πλησίων του Αγίου Νεκτάριου περίπου 3 χρόνια. Ο Άγιος Νεκτάριος τον είχε κοντά του. Και τότε, καλύτερα από σήμερα, εκκλησιασμός υπήρχε 2 φορές τη βδομάδα. Κάθε Σάββατο πρωί, σχολικός εκκλησιασμός. Μακάρι να το είχαμε και σήμερα. Και την Κυριακή Θεία Λειτουργία. Ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου ή το πάτε εκεί. Και όχι μόνο αυτό, οι μαρτυρίες τώρα, οι έρευνες που έχουν γίνει τελευταία και πρόκειται αυτό να εκδοθεί σε ένα βιβλιαράκι προσεχώς. Λειτουργήσε και κατηχητικό σχολείο, στο οποίο συμμετείχε ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Και κάτι άλλο ακόμα, η οικογένεια των Παπα-Νικολάου, ως οικογένεια αρχόντων, διοικητών του τόπου, είχαν πολύ συχνά την επίσκεψη εκεί του Μακαριστού, τότε Μητροπολίου του Καριστίας, Μακαρίου, και πολύ συχνότερα του Αγίου Νεκταρίου, που είχε τα πλήστα φιλανθρωπικά και πνευματικά προβλήματα της περιοχής εκείνης. Βλέπουμε ότι ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου γαλουχήθηκε ή κατηχήθηκε με τα ανάματα του ορθόδοξου χριστιανισμού. Νέος, μικρός, ευαίσθητος, με αγάπη στη μουσική, ιδιαίτερα στο βιολί, και μάλιστα λέγεται ότι ο Άγιος Νεκτάριος έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο γι' αυτό, με τάση στη φιλοσοφία, στην ποιήση, στη λογοτεχνία. Τελειώνει τις ιατρικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ηλικία 21 ετών. Και όταν ο πατέρας του δίνει τη συμβουλή για να ακολουθεί στρατιωτική ιατρική, του λέει ετυμολογικά και κάθετα: «Θέλω την ελευθερία μου. Θέλω να δράσω στη ζωή μου. Να δημιουργήσω. Δεν με τρομάζει το πέλαγος. Θέλω την ελευθερία μου. Την αγαπημένη μου ελευθερία». Και φεύγει επί 3 χρόνια και πάει στα Πανεπιστήμια της Γένας, του Φράιμπουργκ, του Μονάχου, πλησίων αξιόλογων γενετιστών, περατώνει στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου την διατριβή του, το 1910 ήταν αυτό, περί διαφοροποίησης των φύλων των δαφνιδών. Είναι δημοσιευμένη στο τόμο 300 του γερμανικού περιοδικού Biologisches Zentralblatt, και ακολούθως για ένα μικρό διάστημα εργάζεται σε ένα μικρό ινστιτούτο κάπου στη Γαλλία και κηρύσσεται ο Βαλκανικός πόλεμος. Έρχεται πρώτος να υπηρετεί στην πατρίδα. 2 χρόνια με το βαθμό του στρατιωτικού αντιπιάτρου και μετά υπιάτρου, που βλέπουμε ότι το Λικαβιές και αν φωτίσει τη λεωφόρο του Γεωργίου Παπα-Νικολάου υπήρξε το τρίπτυχο της αρετής μας. Η οικογένεια, την οποία πολλοί θέλουν να καταργήσουν τώρα, θρησκευτικά, εκκλησιασμός, προσευχή και αγάπη και υπηρεσία και προσφορά στην πατρίδα. Και αν θέλουμε να έχουμε κι άλλους Παπα-Νικολάου στο μέλλον, στη φυλή και στην οικογένειά μας. Στις 19 το Οκτώβρη του 1913 αποβάτεται στη Νέα Υόρκη. Ανοίγει τα φτερά του, δεν γίνει αυτός που ξέρουμε σήμερα ή που θα ακούσουμε σήμερα από πλέον καλύτερους γνώστες και παίοντες. Την κυρία Κόκορη Τσάμπορα, άμεση ανιψά του Γεωργίου Παπα-Νικολάου, την κυρία Βουτσά Περδίκη, πολύχρονη στην Αργάκηδα,
του Γεωργίου Παπα-Νικολάου στην Αμερική και τελικά με ιδιαίτερη χαρά το λέω, ο παλιός μου φοιτητής, ο κ. Σκάλτσης, ο οποίος ξεπαιδεύτηκε πολλά χρόνια και στην Αγγλία, θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις ως Γενικός Γραμματέας και της εταιρείας του τομέα που εργάστηκε ο Γιώργος Παπα-Νικολάου. Ακολούθως θα δούμε ένα μικρό φιλμ. Αν παραστενάει και θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι από τα λεγόμενα και στο τέλος θα παρακαλέσουμε τον μακαριότατο, πάντα με τα σοβαρά του λόγια, να κλείσει την εκδήλωση. Παρακαλώ την κυρία Κόκορη. Μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της οικογένειας του Γεωργίου Παπα-Νικολάου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης της Ελλάδος, καθώς και την Εκκλησία της Ελλάδος για την απόφασή τους να τιμήσουν το μεταφυλακτικό μνημόσυνο και με την παρούσα εκδήλωση την τιμή του μεγάλου Έλληνα γιατρού και ερευνητή Γεωργίου Παπα-Νικολάου. Επίσης, ήθελα να απευθύνω για μια ακόμα φορά ευχαριστίες προς το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για τη δημιουργία του μικρού φιλμ πάνω στη ζωή του Παπα-Νικολάου που θα δούμε πιο κάτω. Θα είναι σε όλους σας γνωστό πως πέρυσι συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατό του. Με την ευκαιρία της επετείου αυτής, οργανώθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολλές εκδηλώσεις στη μνήμη του. Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Γιώργος Παπα-Νικολάου συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των μεγάλων ερευνητών της ανθρωπότητας. Εκείνο που δεν είναι ίσως ευρέως γνωστό είναι το πώς χτίστηκε και εξελίχθηκε η πολύπλευρη προσωπικότητά του. Αν θα μπορούσαμε πολύ συνοπτικά να σκιαγραφίσουμε την προσωπικότητα του Γεωργίου Παπα-Νικολάου, θα λέγαμε ότι ήταν ένας φοβερά ανήσυχος άνθρωπος, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον με σοβαρότατο πολιτιστικό και επιστημονικό υπόβαθρο. Οι γονείς του Νικόλαος και Μαρία, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αίσθηση για τα γράμματα που έδιναν για τα 4 παιδιά τους, φρόντισαν να μην τα περιορίσουν στο στενό περιβάλλον της Κύμης, αλλά να τους ανοίξουν νέους ορίζοντες. Τα εργάζονται λοιπόν σε καλά σχολεία της Αθήνας, στο πρώτο γυμνάσιο τα αγόρια και στη σχολή Σκορδέλη τα κορίτσια. Ο πατέρας φροντίζει από τα παιδικά του χρόνια να τους διδάξει τη σημασία των κοινοφιλών έργων. Έτσι, στη θεμελίωση του λιμανιού της Κύμης, βάζει το Γιώργο να τοποθετήσει το θεμέλιο λίθο. Η μητέρα του, χαρισματική προσωπικότητα και εκείνη, μαθαίνει από νωρίς τα παιδιά να νοιάζονται για τον συνάνθρωπό του και να δείχνει την αγάπη και την αλληλεγγύη του σε αυτόν. Από τα γυμνασιακά του λοιπόν χρόνια, ο Γιώργος μελετά, προβληματίζεται και προσπαθεί να διευρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τους ορίζοντές του. Μαθαίνει γαλλικά, διαβάζει λογοτεχνία και παίρνει μαθήματα βιολιού στο Όδιο Λόφγκαν. Έτσι μπαίνει σε χερά δεμέλεια η αγάπη του για τη μουσική, ένα βίωμα που θα εξελιχθεί σε ένα από τα κυριότερα στηρίγματα της ύπαρξής του, μια μόνη πηγή δύναμης και ευδαιμονίας. Στο Πανεπιστήμιο, η προσωπικότητά του εμφανίζει μια εκπληκτική εξέλιξη σε έβρος και βάθος. Οι γνώσεις του πάνω στη μουσική, τη φιλοσοφία, αλλά και η επαφή του με όλα τα σύγχρονα ρεύματα του κοινωνικού προβληματισμού, τον κάνουν να ξεχωρίζει στον περίγυρό του και διαμορφώνουν σιγά-σιγά ένα χαρακτήρα ξεχωριστό και χαρισματικό. Συγκινείται βαθύτατα από το γλωσσικό ζήτημα, ερχόμενος μάλιστα σε ρήξη με τον πατέρα του, που ήταν ένθερμος οπαδός της καθαρέμουσας. Για το ζήτημα αυτό, θα γράψει το 1908 στην εφημερίδα Ηχό της Κύμης. Εγώ πριν γίνω δημοτικιστής, έβρισκα γελία κάθε δημοτικιστική προσπάθεια, ενώ τώρα βρίσκω γελίες μόνο τις προσπάθειες εκείνων που πνίγουν την πρωτοτυπία της σκέψης και του ήθους μέσα σε λέξεις τις οποίες με αφελή θαυμασμό αντιγράφουν από τα αρχαία κείμενα, νομίζοντας ότι έτσι συμμερίζονται την προγονική δόξα. Εμείς οι νέοι Έλληνες συνεχίζει, αδύνατοι και διεφθαρμένοι, με σκέψεις και ιδανικά ισχρά και χυδαία, περιορισμένη μέσα στη στενή αντίληψη του ατομικού συμφέροντος και της απολαύσεως, ακατάλληλη για κάθε ανώτερη πρωτοβουλία, αντί να κοιτάξουμε να γίνουμε καλύτεροι και να διαπαιδαγωγήσουμε τη φυλή, αρπάξαμε τα απομεινάρια μιας αρχαίας πορφύρας και μεταμορφωθήκαμε στους χειρότερους αμυακίνους που είδε ο κόσμος. Τα ιατρικά συγγράμματα δεν καλύπτουν τις υπαρξιακές του αναζητήσεις. Ενημερώνεται συνεχώς, ερευνά και αναζητά τα πρόσωπα που θα τον βοηθήσουν να ανακαλύψει νέες ατραπούς. Ένα από αυτά, ο νονός του Στέφανος Κωνσταντινίδης, θα του μιλήσει για το εξαιρετικό επίπεδο των σπουδών στα Πανεπιστήμια της Γερμανίας και θα τον μοιήσει στη γερμανική κουλτούρα. Χάρη σε αυτόν, ο Παπα-Νικολάου αρχίζει να μελετάει Γκέτε, Καντ, Σοπενάουερ και Νίτσε και αντιλαμβάνεται πως οι μεγάλοι αυτοί συγγραφείς και φιλόσοφοι του ανοίγουν πλέον καινούριους ορίζοντες.
Ειδικότερα το έργο τάδε Ζαρατούστρα στον οδηγεί να διαμορφώσει την πεποίθηση πως ο άνθρωπος για να ξεπερνά συνεχώς τον εαυτό του και να φτάσει σε μεγάλα επιτεύγματα, χρειάζεται μια λίγη θέληση, ικανή να παραμονεύει άρρηκνη για να υπερνικά τα εμπόδια που σωρεύουν οι ανθρώπινες αδυναμίες. Όμως τα πρώτα του νιάτα δεν θα είναι μόνο ο μόνος εσωτερικός. Ο Γιώργος γοητεύεται από όλες τις πλευρές της ζωής. Είναι κοινωνικός, ερωτεύεται, συμμετέχει σε συζητήσεις και εκδρομές και παίζει βιολί συχνά στις παρέες των φίλων του. Η ζωή του θα είναι μια συνεχής αλληλουχία συγκρούσεων και ανθρωπών. Δείχνει από πολύ νωρίς πως ξέρει τι θέλει και προχωρεί με τόλμη στο επόμενο βήμα. Απορρίπτει την ιδέα του να ασκήσει την ιατρική στα στενά πλαίσια της επαρχιακής κοίμης και αρνείται να ακολουθήσει τη σίγουρη καριέρα του στρατιωτικού γιατρού που του προτείνει ο πατέρας του. Κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι πάντα το πάθος και την τελειότητα. Η παιδεία του, η συνεχής ενδοσκόπηση και η αδιάκοπη έρευνα για τις νέες και καινοτόμες τάσεις της επιστήμης και της τέχνης θα διαμορφώσουν τελικά έναν άνθρωπο με τεράστιο ψυχικό απόθεμα και σπάνια ευρύτητα πνεύματος. Στο δύσκολο, μοναχικό και δύσβατο δρόμο του θα επιλέξει να έχει δίπλα του μία άξια και αφοσιωμένη σύντροφο, τη γυναίκα του Μάχη. Η Μάχη, άνθρωπος με σπάνια ευαισθησία και δύναμη, δέχεται να τον ακολουθήσει, συνενώντας την απόφασή του να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ιατρική και να μην δημιουργήσουν οικογένεια. Θα παντρευτούν χωρίς την συνένεση και παρουσία των γονέων του και θα φύγουν αμέσως και το εξωτερικό. Η στογάνο μου έγραφε, δεν ζήτησα ούτε την ευτυχία ούτε την απόλαυση, αλλά την ενδυνάμωση του εαυτού μου και την πλήρη συγκέντρωση, η οποία θα μου επιτρέψει να εργαστώ εντατικότερο και να φτάσω ασφαλέστερα στο τέρμα των πόθων μου. Στον νέο κόσμο που θα καταλήξουν, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Ο Παπα-Νικολάου όμως με την καθημερινή επίπονη εργασία, την αφοσίωση του στην έρευνα, την άριστη επαφή με τους συνεργάτες του και την αδιάκοπη υποστήριξη της Μάχης, θα κατορθώσει σύντομα να διακριθεί στην κλινική ανατομία. Η συνεχής παρατήρηση του κολπικού επιχειρήματος και η έβρεση των αντίπων κυχάρων που αποφοληθούνται από πίπτουν από το νεόπλασμα του τραχύλου της μήτρας θα τον οδηγήσει στην πρωτοπορική ανακάλυψη του TESPAP. Μια ανακάλυψη που άλλαξε δραματικά τον μέχρι τότε τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου. Οι καρποί της σκληρής του εργαστηριακής μελέτης θα αναγνωριστούν τελικά από την επιστημονική κοινότητα το 1943 με την ανακοίνωση της μεθόδου διάγνωση του καρκίνου της μήτρας από το προπικό επίχρησμα και θα τον φέρουν στο προσκήνιο σαν ένα από τους σημαντικότερους ερευνητές ιατρικής επιστήμης. Ο Παπα-Νικολάου καθιερώνεται πλέον σαν ένας ξεχωριστός επιστήμονας, με βαθιά όμως καρφωμένη μέσα του την έννοια για τον άνθρωπο και τη φροντίδα και αλληλεγγύη του γι' αυτόν. Αναλύοντας την προσφορά του σε ένα πρώτο επίπεδο, θα λέγαμε ότι το μεγάλο επίτευγμα του Παπα-Νικολάου ήταν το ότι έδωσε στις γυναίκες κάτι συγκεκριμένο και απόλυτα μετρήσιμο. Μια απλή, ανώδυνη και φθηνή εξέταση που αν γίνεται συστηματικά μια φορά το χρόνο, απομακρύνει το κίνδυνο της πιο συνήθους και συχνής για αυτές μορφής καρκίνου. Αλλά και κάτι ακόμα. Με τη μέθοδό του, ο καρκίνος έγινε ορατός και προσβάσιμος. Και αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα για την απομυθοποίησή του. Οι γυναίκες συμφιλιώθηκαν σταδιακά με τη διαδικασία του τεστ και το υιοθέτησαν απόλυτα. Προχωρώντας όμως και σε μια δεύτερη, πιο ολοκληρωμένη ανάγνωση, θα λέγαμε πως με το έργο του ο Δ. Παπ κατόρθωσε να στρέψει την ιατρική σε αντιλήψεις άλλες από τις μέχρι τότε επικρατούσες, θεμελιώνοντας ουσιαστικά τον τομέα της πρόληψης για τον καρκίνο. Χάρη στο τεστ ΠΑΠ και την έγκυρη διάγνωση που αυτό εξασφάλιζε, εκατομμύρια γυναίκες σώθηκαν, ενώ η εφαρμογή του επεκτάθηκε και σε άλλες σημαντικές ειδικότητες ιατρικής. Τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα είναι εντυπωσιακά και αποδεικνύουν ότι η περιοδική γυναικολογική εξέταση σε συνδυασμό με το τεστ ΠΑΠ οδηγούν σε μείωση κατά 70% της θνησιμότητας από καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Ωστόσο, δυστυχώς μόνο το 25-30% των Ελληνίδων που θα έπρεπε να κάνουν τεστ ΠΑΠ υποβάλλονται σε έλεγχο και μόλις μια φορά τα 2-3 χρόνια. Αντιστοίχως, ο μαστογραφικός έλεγχος που μπορεί να μειώσει την θνησιμότητα λόγω καρκίνου του μαστού έως και 35% έχει το θλιβερό προνόμιο και αυτό πάει μόνο το 40-50% των γυναικών που πρέπει να κάνει κλινικό έλεγχο ελέγχονται. Συνεπώς και δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι του γενικού πληθυσμού δεν γνωρίζει ακόμα και σήμερα την ύπαρξη και την κεφαλαιώδη σημασία του Test Pub ή δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβαση σε υπηρεσίες για τακτικό γυναικολογικό έλεγχο.
Για τον λόγο αυτό πιστεύω και απευθύνομαι σε εσάς, μακαριότατε, πως θα πρέπει και η Εκκλησία να προστατήσει τις εκστρατείες ενημέρωσης καταρχήν των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων και στην συνέχεια να συμβάλλει στην εφαρμογή μαζικών προγραμμάτων πρόληψης για τον εκείνο. Και η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα πιο επιτακτική στη σημερινή περίοδο της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που ζούμε στην Ελλάδα. Πρωτοβουλίες που θα περιλαμβάνουν τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων σε ευρύτατες ομάδες του πληθυσμού και κυρίως αυτές που πλήττονται πρώτες από την κρίση, θα προσφέρουν κατά τη γνώμη μου ανεκτήμητες υπηρεσίες τόσο από ιατρική όσο και από οικονομική και ανθρωπιστική άποψη. Στο πνεύμα του Γεωργίου Παπα-Νικολάου, οι έρευνες για τη θεραπεία του καρκίνου συνεχίστηκαν και συνεχίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας την ανακάλυψη του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων HPV και την ευρεία πλέον εφαρμογή του εμβολίου για τον καρκίνο του πυκαχύλου της μήτρας. Κλείνοντας, πιστεύω πως στις μέρες μας μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι ο καρκίνος δεν είναι πια αυτός που ήταν. Είναι μια πολυπαραγωγική ασθένεια για την οποία οι επιστήμονες γνωρίζουν πολλά. Με την ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας και της φαρμακολογίας, αλλά και τη συνεχή ενημέρωση και πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων στον πληθυσμό, ανατακτά χρονικά διαστήματα, έχουμε τη δυνατότητα να διαγνώσουμε την κακοήθη νόσο έγκαιρα και να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Και αυτό το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στον Γιώργο Παπα-Νικολάου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κόκουρη. Όχι μόνο για την ωραία ομιλία που μας έκανε, τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών, υπάρχει το κοινωνικό ιατρείο με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που ουσιαστικά πιθανόν δεν περιλαμβάνεται το τεστ αυτό, άλλωστε να μην μπορούν να έχουν θαυμάσει μια επικοινωνία και θα είναι όλοι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε αυτό. Θα ήθελα τώρα να με επιτρέψει να παρακαλέσω τον κύριο Βουτσά Περδίκη να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, την Εκκλησία της Ελλάδος, τους παρευρισκομένους εκπροσώπους του Ιερού Κλήρου και όλους εσάς για την τιμή που μου γίνεται να μιλήσω για τον πιο διακεκριμένο Έλληνα ιατρό-ερευνητή, Γεώργιο Νικολάου Παπα-Νικολάου, διεθνώς γνωστό ως Dr. Papp, που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία των συνανθρώπων του. Δύσκολο να χωρέσει μέσα σε λίγη ώρα μια ολόκληρη ζωή και ένα μεγάλο έργο που πέρασαν στην αιωνιότητα. Θα προσπαθήσω αφρά να σχεγραφήσω την προσωπικότητα, το δημιουργικό έργο και την πορεία του ζεύγους Παπα-Νικολάου που θεία τύχη με αξίωσε να ζήσω από κοντά. Τα λίγα που θα πούμε είναι έκφραση προσευχής και ευγνωμοσύνης στον Γεώργιο Παπα-Νικολάου και τη γυναίκα του Μάχη Μαυρογένους. Η γνωριμία μου μαζί τους έγινε στο ερευνητικό του εργαστήριο στο New York Hospital του Πανεπιστημίου Cornell στη Νέα Υόρκη. Με υποδέχθηκε με ένα θερμότατο ελληνικό καλώστο που με απείλαξε από την αγωνία της στιγμής. Με έκανε να νιώσω το μεγαλείο και την απλότητα ενός μεγάλου άνδρα που η δόξα, η φήμη, οι τιμές δεν είχαν εμπλακεί στην ανθρωπιά του. Η εξαιρετική τούτη υποδοχή του Dr. Papp και της γυναίκας του παρέμεινε ίδια σ' όλη του στη ζωή απέναντι συνεργατών και φίλων. Με τους συνεργάτες του ήταν απόλυτος και επιδίωκε την τελειότητα. Αλλά συγχρόνως ήταν καλός, ευαίσθητος και στοργικός. Προσπαθούσε να βοηθήσει ακόμα και στα προσωπικά προβλήματα και πάντα είχε ένα χαμόγελο για όλους. Αυτή μου η πρώτη συνάντηση μαζί τους έγινε την εποχή που μόλις είχαν επιστρέψει από το μοναδικό ταξίδι τους στην Ελλάδα
μετά από 44 χρόνια απουσίας και ουσιαστικά ήταν οι πρώτες διακοπές της ζωής τους. Ήταν γοητευμένος με την πατρίδα, αλλά απογοητευμένος από τις συνθήκες της εποχής που δεν του επέτρεπαν, από ό,τι κατάλαβε, να μεταφέρει την ερευνητική του δουλειά στην Ελλάδα που τόσο είχε ονειρευτεί. Θα μου επιτρέψετε μερικές επαναλήψεις, γιατί μας ήδη ο Μακαριώτατες μας έχει καλύψει, καθώς και η κυρία Κόκκολη, αλλά θα σας το πω συντομία. Ο Γεώργιος Νικολάου Παπα-Νικολάου γεννήθηκε στην Κήμη της Ευβοίας 13 Μαΐου του 1883. Τελείωσε το Δημοτικό στην Κήμη, το Γυμνάσιο στην Αθήνα και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 29 ετών με άριστα. Ο πατέρας του ήταν ιατρός στην Κήμη. Επιθυμία του να τον διαδεχθεί ο γιος του. Ο γιος, αν και θαύμαζε τον πατέρα, θεωρούσε στενά τα όρια της γενέτειράς του. Διαφωνούσε μαζί του και επαναστάτησε. Δούλεψε σκληρά την προετοιμασία της φυγής του. Πρώτος σταθμός ήταν η Γερμανία, όπου σπούδασε βιολογία και ζωολογία και άρχισε τα πρώτα του πειράματα. Από εκεί έγραψε στην οικογένειά του. «Το ιδανικό δεν είναι να πλουτίσω ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργαστώ, να δράσω, να δημιουργήσω. Να κάνω κάτι εντάξει ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού. Θέλω να πολεμήσω στην πρώτη γραμμή και ή να πέσω τίμια ή να φέρω εκ των πρώτων τη σημαία της προόδου εις τον δρόμο του μέλλοντος». Ο πατέρας του τον προέτρεπε να γίνει στρατιωτικός γιατρός. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1904 έγραψε: «Δεν θέλω να γίνω στρατιωτικός γιατρός. Θέλω να μείνω ελεύθερος. Θέλω να αισθανθώ όλη τη χαρά που δίνει ο οργός της ζωής. Μόνο όσοι δεν έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους πλημμυρούν τα λιμάνια. Εμένα όμως δεν με τρομάζει το πέλαγος. Εγώ θέλω τη γλυκιά μου ελευθερία για να αγωνιστώ με κάθε τι που θα θελήσει να με κατασυντρίψει. Τον αγώνα ονειρεύομαι γιατί είναι η χαρά της ζωής». Μετά τη Γερμανία επέστρεψε στην Ελλάδα και υπηρέτησε 2 χρόνια στο στρατό. Στη δύσκολη αυτή καρδί της ζωής του γνώρισε τη μάχη Μαυρογένους, απόγονος της ηρωίδας Μαντός Μαυρογένους του 1821. Άρχισε να κάνουν στενή παρέα μεταξύ Αθήνας και Κήμης. Θέλοντας να ανοίξει τα φτερά του στην Ευρώπη, ένιωσε πως τη μάχη τη θέλει δίπλα του και της πρότεινε να παντρευτούν. Της απαρίθμησε όλες τις δυσκολίες που θα συναντούσε και τις θυσίες που έπρεπε να υποστούν. Η μάχη, δυνατή, γοητευμένη από την ξεχωριστή του προσωπικότητα και το όνειρο της αλλιώτικης μοίρας, τα δέχτηκε όλα και αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Παντρεύτηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1910 και σύντομα έφυγαν από την Ελλάδα. Πρώτος σταθμός της Οδύσσιάς τους ήταν η Γαλλία και το Μονακό. Δεν μπόρεσε όμως να βρει κατάλληλη θέση για τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Μετά από ένα χρόνο επέστρεψαν στην Ελλάδα και ο Παπα-Νικολάου κατετάγει στο στρατό σαν αρχιπρίτανος και πρόσφερε τις υπηρεσίες του στους απελευθερωτικούς βαλκανικούς αγώνες του 12. Τότε έγινε και η μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους. Γνώρισε μετανάστες που μιλούσαν θερμά για τη μακρινή Αμερική. Έτσι, το 1913, τους υποδέχθηκε η Νέα Υόρκη. Η χρυσή γη, σε εισαγωγικά, με τις απεριόριστες δυνατότητες, υπήρξε σκληρή στα πρώτα τους βήματα. Είχαν φτάσει με $250 που έπρεπε καθημερινά να εξανεμίζονται. Η μάχη αναγκάσανε να πιάσει δουλειά του Γκίδας, ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα της Νέας Υόρκης. Έλαβε κουμπιά και κέρδιζε $5 την εβδομάδα που τους εξασφάλιζαν τα βασικά.
στο ίδιο κατάστημα εκείνος πουλούσε χαλιά και το βράδυ έπαιζε βιολί σε νύχτερινα κέντρα και εστιατόρια. Συγχρόνως δούλευε σαν υπάλληλος στην ελληνική εφημερίδα Ατλαντής. Στην προσπάθειά του ο Παπα-Νικολάου να εξασφαλίσει επιστημονική εργασία, γνωρίστηκε με τον διάσημο ερευνητή Dr. Morgan του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ο οποίος ήταν γνώστης των ερευνητικών εργασιών του Dr. Papp και τον εκτιμούσε ιδιαίτερως. Με τη θερμή του συμπαράσταση, το 1914 ο Παπα-Νικολάου διορίστηκε βοηθός και ερευνητής στο New York Hospital της Ιατρικής Σχολής στο Κορνέλ, στη Νέα Υόρκη. Εδώ δεν άργησε να καρποφορήσουν οι αρετές και το υποδειγματικό ήθος του ζεύγους. Στο Κορνέλ παρέμειναν επί μισό αιώνα, δουλεύοντας πολύ σκληρά, αλλά η ζωή τους κυλούσε ευτυχισμένη. Μου συγχωρείτε. Στην αρχή ασχολήθηκε με το γενετικό κύκλο της γυναίκας και τις ορμονικές διαταραχές, γι' αυτό και θεωρείται πατέρας της σύγχρονης ενδοκρινολογίας. Τότε άρχισε να αξιολογεί τη σημασία του πυταρικού κόσμου, που φύρεται και αποβάλλεται, αποφολιδούται όπως λέμε, σε διάφορες κοιλότητες του σώματος. Οι έρευνες του είχαν σκοπό να διατηρήσει και να μελετήσει τα κύτταρα. Και αυτή ήταν η αρχή της μεθόδου του Παπα-Νικολάου, δηλαδή η αρχή των επιχρησμάτων. Μεταφέροντας αργότερα τα περάματά του σε ασθενείς, τον οδήγησαν στην ιστορική στιγμή της ανακάλυψης. Ανάμεσα στα φυσιολογικά, παρατήρησε κύτταρα κακοήθη, κύτταρα καρκίνου, σε κολποτραχυλικά επιχρήσματα. Ήταν, όπως ο ίδιος είπε, η πιο συνταρακτική στιγμή της ζωής μου. Το 1923 έκανε την πρώτη ανακοίνωση των επιτυχημένων εγκλημάτων του. Όμως δεν κατάφερε να πείσει τους συναδέλφους του, σε σημείο που πίσω από την πλάτη του τον αποκαλούσαν ο Έλληνας παραμυθάς. Τα μάτια όμως της αγάπης βλέπουν μακριά. Η μάχη ήξερε πόσο βαθιά είχε απογοητευτεί ο άντρας της. Χρόνια ολόκληρα είχε χρειαστεί για να αποδείξει τη σημασία του επιχρήσματος στη διαγνωστική. Χρόνια μονότονης εξαντλητικής δουλειάς που είχε οδηγήσει σε σχολαστική ακρίβεια των εργαστηριακών μεθόδων καθώς και λεπτομερούς αρχείων. Η μάχη ενεθάρρυνε τον άντρα της να συνεχίσει την πρακτική εφαρμογή των ερευνών του παρά την αντίθετη γνώμη αξιόλογων συναδέλφων του. 50 χρόνια, μισό αιώνα έζησε και εργάστηκε πλάι στον Dr. Papp. Συμμετείχε ενεργά, μα διακριτικά, σε όλες τις φάσεις της πολυκύμαντης ζωής του, στις χαρές και λύπες. Ήταν η αθέατη πλευρά του. Για τον Παπα-Νικολάου ήταν η μάχη του, η συμβία του, που εμείς οι Έλληνες λέμε μια λέξη που σημαίνει σύντροφος στη ζωή και πέρα από αυτό συνεπάγεται πίστη, αφοσίωση, αυταπάρνηση, σταθερότητα. Χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας μου έλεγε, θα ήταν δύσκολο να συνεχίσω τις έρευνές μου και τη σύστανε ως η γυναίκα μου και το θύμα μου. Η δεύτερη του δημοσίευση έγινε το 1928, έγινε αποδειχτή ως η νέα διάγνωση καρκίνου και ύστερα ακόμα από 10 χρόνια συνεργούς και σκληρής δουλειάς άρχισαν να δέχονται πια σε όλοι το ΠΑΠ τεστ. Μερικοί είπαν ότι το ΠΑΠ επίχρησμα ήταν προϊόν τύχης. Οι περισσότεροι όμως συμφωνούσαν με το απόφευγμα του Παστέρ, η τύχη ευνοεί μόνο τα προετοιμασμένα μυαλά. Το 1963 θεμελιώθηκε επίσημα η διαγνωστική κυταρολογία στην Ιατρική, έπειτα από συνεργασία με επιπειραμένους και αξιόλογους παθολογοανατόμους και γυναικολόγους στο κλασικό
The diagnosis of uterine cancer by the pap smear. Η διάγνωση του καρκίνου της μήτρας δια του κολπικού επιχρήσματος. Προσυπογραμμένη από μέλη τριών μεγάλων ιατρικών σχολών του Χάρβαρντ, της Βοστόνης και της Νέας Υόρκης. Το φθινόπωρο του 1961, μετά από περίπου μισό αιώνα στη Νέα Υόρκη, μετακόμισα στο Μαϊάμι της Φλόριδας, παρά τις συντηρήσεις στενών συνεργατών του, γιατί τους δόθηκε ένα ωραίο κτίριο για τη συνέχιση των ερευνών του στον καρκίνο, αφιερωμένο στο όνομά του Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου χάρηκε το μικρό τούτο παράδεισο μόνο 6 μήνες. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1962, σε ηλικία 79 ετών, πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή. Εκείνη την ημέρα είχαν καλέσει λίγους και στενούς φίλους για να διασκεδάσουν. Ο θάνατος τον βρήκε στον ύπνο ύστερα από μια μέρα κεφιού ευτυχισμένο. Δεν πρόλαβε ούτε τα εγγένεια του Ινστιτούτου που έγιναν με βαριά θλίψη αργότερα από τη γυναίκα του. Εκείνη έζησε ακόμα 20 χρόνια, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου του 1982, μετατρέποντας τη λύπη της σε ενεργητικότητα. Έτυχε σε συνέδρια, παρακολουθούσε την πρόοδο του στο Ινστιτούτο, διέθετε όσα χρήματα μπορούσε γι' αυτό, προωθούσε τον άθλαντα κυταρολογίας, την πιο σημαντική από τις εκδόσεις του Παπα-Νικολάου και πολλά άλλα. Σήμερα είναι γνωστή πια σε όλους η έκταση και η διεθνής αναγνώριση της κυταρολογικής μεθόδου. Το PAP test έχει μπει πια στη ζωή μας και στη ρουτίνα των εξετάσεων. Είναι εύκολο, προσιτό και οικονομικό. Η ανίχνευση του καρκίνου σε αρχικό στάδιο, όχι μόνο των γεννητικών οργάνων της γυναίκας, αλλά και άλλων, όπως της ουροδόχου κύστης, του πνεύμονος, του μαστού, επιφέρει τις περισσότερες φορές την πλήρη ίαση και αποτελεί την ελπιδοφόρο μετατροπή των στατιστικών από αριθμούς θανάτου σε αριθμούς ζωής. Η πρόληψη και η θεραπεία σε ερχόμενο στάδιο αγγίζουν χωρίς υπερβολή το 100%. Το μεγαλειώδες έργο του Παπα-Νικολάου και η πολύτιμη συνδρομή της γυναίκας του αποτελούν το ωραιότερο παράδειγμα και ανακτήμητη κληρονομιά για μας τους νεοτέρους, επιστήμονες και μη. Για μας τους Έλληνας παραμένει σύμβολο. Χιλιάδες ασθενείς τον ευγνωμονούν σήμερα μαζί μας. Έτσι πέρασε από το θάνατο στη ζωή και κλείστηκε στην καρδιά όλων όσων τον γνώρισαν και θα παραμείνει στις μελλοντικές γενιές που τον μαθαίνουν. Η μνήμη τους θα είναι αιώνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βουτσά Περδίκη, διότι μας έκανε πολλών βαθέων πτυχών της ζωής και του αγώνα του Γεωργίου Παπα-Νικολάου οικείους. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τον κύριο Θεόδωρο Πανοσκάλτση, ο οποίος θα μας αγάγει, ελπίζω σε κάνα 8 λεπτό περίπου, στις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν επάνω ακριβώς στον τομέα και την κληρονομιά την οποία μας άφησε ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ αγαπητέ καθηγητά μου και κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε, αγαπητοί πρόσωποι και αξιότιμοι πρόσωποι της πολιτείας, του κλήρου και της πανεπιστημιακής κοινότητας, αγαπητοί φίλοι. Εγώ θα σας προσπαθήσω να σας πω δύο λόγια για το πώς καταφέρνουμε στην κλινική πράξη να χρησιμοποιήσουμε το τεστ Παπα-Νικολάου και με αφετηρία αυτό πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε και πολλούς άλλους καρκίνους, παρακαλώ. Ο καρκίνος της μήτρας πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια στην ουσία παγκόσμια επιδημία και αρκεί να δούμε τα στατιστικά στοιχεία, βλέπετε ότι υπάρχουν περίπου 500.000 γυναίκες που παθαίνουν καρκίνο της μήτρας κάθε χρόνο και οι μισές από αυτές πεθαίνουν. Οι περισσότερες όμως από αυτές τις γυναίκες είναι στις κόκκινες περιοχές, είναι δηλαδή στις περιοχές
που, του αναπτυσσόμενου κόσμου και όχι στις περιοχές του αναπτυγμένου κόσμου. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική, κοινωνικο-οικονομική διάσταση στο τέσσερα Παπα-Νικολάου, κυρία Δανίλη. Και φυσικά όταν ζούσε ο Παπα-Νικολάου και μεγαλολογούσε, πολλές διάσημες γυναίκες πεθαίνουν εκείνη την εποχή, όπως η Εβίτα Περόν, όπως ίσως πολλοί από εσάς τα ξέρετε, από καρκίνο το αρχείο της Μήτρας. Όπως είπε ο καθηγητής κ. Μακάκος, ο Παπα-Νικολάου εφάρμοσε στην ουσία τους αρχαίους δασκάλους του, τον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής, τον Ιπποκράτη, προφανώς προλαμβάνοντας τον καρκίνο πριν να αναπτυχθεί. Και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς που είναι ο τράχυλος της Μήτρας, αυτή είναι μια σημαντική απεικόνιση και βλέπετε τη δυσκολία, γιατί ο τράχυλος είναι βαθιά μέσα στο σώμα της γυναίκας, στο βάθος του κόλπου. Και αυτό στην ουσία το τέσσερα Παπα-Νικολάου, να μπορέσουμε να πάρουμε κύτταρα από το, από το στόμιο του τραχύλου, αλλά και μέσα από το εσωτερικό του τραχύλου. Αυτή είναι μια άλλη απεικόνηση, αν θέλετε, του τέσσερα Παπα-Νικολάου, παρακαλώ. Και αυτές είναι οι καταπληκτικές εικόνες που ο Παπα-Νικολάου πρώτος σε όλο τον κόσμο είδε και φυσικά με τη γυναίκα του δίπλα. Τώρα, αυτό είναι το κλασικό test pap, δηλαδή παίρνουμε τα κύτταρα και τα στρώνουμε σε ένα πλακάκι, αλλά πλέον η κυταρολογία σύγχρονη έχει κάνει ένα βήμα ακόμα περισσότερο και υπάρχει το καινούργιο test pap, το οποίο είναι το thin prep, όπως πολλοί από εσάς τα ξέρετε, ή η γκρις κυταρολογία test pap, με ακόμα καλύτερη βελτίωση των ποσοστών ακριβούς διάγνωσης test pap. Και εδώ βλέπετε ακόμα καλύτερες καταπληκτικές κυταρολογικές εικόνες που πολύ εύκολα μπορούν οι κυταρολόγοι μας να διαγνώσουν σε ένα αρχικό στάδιο προκαρκινικές αλλοιώσεις. Παρακάτω. Και αυτό που λέγαμε, έλεγε ο καθηγητής προηγουμένως, βλέπετε, χρειάστηκαν 50 χρόνια για να μπορέσει ο Παπα-Νικολάου να πείσει την επιστημονική κοινότητα ότι η μέθοδος λειτουργεί και βλέπετε μια ένα υποτετραπλασιασμό της επίπτωσης του καρκίνου τραχύλου της Μήτρας στην Αμερική σε συγκεκριμένη περίπτωση, ακριβώς με την εφαρμογή του τεστ Παπα-Νικολάου σε όλες ανεξαρτήτως γυναίκες. Δυστυχώς, τα δίδα μας, όπως είπε η κυρία Κόκορη, μόνο το 20% των Ελληνίδων συστηματικά κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου και είμαι σίγουρος ο Αρχιεπίσκοπος θα βοηθήσει και θα πρωτοστατήσει ακριβώς το να διαδώσουμε ακόμα περισσότερο τεστ Παπα-Νικολάου στις Ελληνίδες γυναίκες. Τι κάνουμε με το τεστ Παπα-Νικολάου για να καταλάβετε πώς το χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη? Μετά από ένα παθολογικό τεστ Παπα-Νικολάου, η γυναίκα υποβάλλεται σε κολποσκόπηση. Αυτό είναι το κολποσκόπιο. Είναι στην ουσία ένας μεγενθητικός διπλός φακός και εφαρμόζουμε ειδικά υγρά πάνω στο τράχυλο της μήτρας. Και εδώ βλέπετε μια φυσιολογική εικόνα ενός φυσιολογικού τραχύλου, ενώ αντίθετα ένας παθολογικός τράχυλος στην κολποσκοπική του εικόνα, σε αυτή την τεράστια μεγέθυνση, βλέπετε αυτή την άσπρη περιοχή, είναι ακριβώς η περιοχή που κρύβει τις προκαρκινικές βλάβες. Ένας άλλος πιο προχωρημένη μορφή προκαρκινικών βλαβών εδώ βλέπετε και βλέπετε τη δυνατότητα να μας δίνουν αυτά τα εργαλεία έτσι να μπορέσουμε να πάρουμε μετά μία βιοψία για να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε αυτή την προκαρκινική βλάβη και μετά να την θεραπεύσουμε με τη λεγόμενη κονοειδή εκτονή που πολλοί από εσάς τα ξέρετε, δηλαδή αφαιρώντας μόνο το κομμάτι του αρχείου της μήτρας του πάσχει, με το εμφανές όφελος ότι η γυναίκα αυτή ποτέ δεν θα αναπτύξει καρκίνο και επίσης με το εμφανές όφελος ότι δεν θα χάσει τη μήτρα της και θα μπορέσει να τεκνοποιήσει στο μέλλον. Όλα αυτά τα κάνουμε τώρα στη σύγχρονη ιατρική, σε σύγχρονα χειρουργία, πάντα υπό κολποσκοπικό έλεγχο, πολλές φορές με τοπική αναισθησία. Έτσι βλέπετε μια τεράστια πρόοδο αρχίζοντας από τον Παπα-Νικολάου ακριβώς στην εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης, σώζοντας όχι μόνο τη ζωή της γυναίκας, αλλά και τη μήτρα της. Αυτές είναι πολύ εύκολες για μας πλέον τεχνικές. Πριν από 30-50 χρόνια γινόντουσαν μεγάλες επεμβάσεις, γυναίκες χάνανε τη μήτρα τους, ενώ από τον Παπα-Νικολάου αρχίζοντας καταλήξαμε σε απλές μεθόδους
που πλέον μπορούμε εύκολα να θεραπεύσουμε αυτές τις βλάβες. Πάμε. Αυτή είναι η δευτερογενής, όπως λέμε, πρόληψη και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, επανερχόμενος σε αυτό που σας είπε και η κυρία Κόπαη προηγουμένως. Ακριβώς λόγω της δυνατότητας που μας έδωσε ο Παπανικολάου να καταλάβουμε τι είδους αλλαγές γίνονται στα κύτταρα μέχρι που να αναπτυχθεί ο καρκίνος, μπορέσαμε να καταλάβουμε μετά από 50 χρόνια από την εφαρμογή του τεστ Παπανικολάου ότι αυτό που προκαλούσε τον καρκίνο τραχή της μήτρας ήταν αυτός ο ιός, ο HPV ο λεγόμενος, παρακάτω. Και δυστυχώς, ενώ ο Παπανικολάου έπρεπε να έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ, και αυτό είναι πανθωμολογούμενο, το βραβείο του Νόμπελ το πήρε ο Ζουρχάουζεν, ο οποίος είναι καθόλου άξιος επιστήμονας Γερμανός από τη Χάιντεβεργη, ο οποίος ήταν αυτός που στην ουσία ανακάλυψε ότι αναγκαία συνθήκη για να κάνει μια γυναίκα καρκίνο τραχή της μήτρας πρέπει να προσβληθεί από αυτό τον ιό. Και ο ιός αυτός μπαίνει μέσα στα κύτταρα, παρακάτω, και τελικά αλλοιώνει το DNA των κυττάρων τους, θα κάνει να δουλεύουν γι' αυτόν στην ουσία, και έτσι όταν προχωρήσει βαθιά μέσα στα κύτταρα προκαλεί καρκίνο, παρακάτω. Και είναι πολύ συχνός αυτός ο ιός. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα κάποια στιγμή στη ζωή τους θα έρθουν σε επαφή με τον ιό, αλλά λίγες γυναίκες όμως μπορεί να προσβληθούν και να δημιουργήσει καρκίνο, εκτός εάν διαγνωστεί αυτός ο καρκίνος σε πρώιμο στάδιο από το τεστ Παπανικολάου. Παρακάτω. Και όπως σας είπε και η κυρία Κόκορη, το μεγάλη πρόοδος, αρχίζοντας από τον Παπανικολάου και κατανοώντας αυτή την παθολογία, είναι να μην προλάβει ο οργανισμός καν να αναπτύξει προκαρκίνικες βλάβες, να μην προλάβει να μολυνθεί δηλαδή από τον ιό. Η μεγάλη πρόοδος είναι τα εμβόλια κατά του ιού του HPV. Και είναι ευτύχημα ότι στην Ελλάδα με την πρωτοβουλία των κάποιων συγκεκριμένων ακαδημαϊκών μας πατέρων, σε ανύποπτο χρόνο εφαρμόστηκε, όπως και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού κατά του HPV, και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι το εμβόλιο διατίθεται δωρεάν σε όλα τα κορίτσια από την ηλικία των 12 μέχρι τα 26 έτη. Αυτή είναι η ιστορική, κατά τη γνώμη μου, απόφαση του Υπουργείου Υγείας του 2008. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι κατανοήσαμε με αφορμή τον Παπανικολάου όχι μόνο τι προκαλεί καρκίνο του τραχή της μήτρας, αλλά τι προκαλεί και τους υπόλοιπους καρκίνους, πολλούς του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι, όπως ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας δημιουργείται από τον HPV που εισχωρεί μέσα από πες των ευέλωτων σημείων του ανθρωπίνου σώματος, το ίδιο συμβαίνει και στο στόμα και το ίδιο συμβαίνει και στο γαστροεντερικό σωλήνα. Έτσι, ο HPV ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν προκαλεί μόνο καρκίνο τραχύλου της μήτρας, αλλά προκαλεί καρκίνο της στόματοφαρυγικής κοιλότητας και ακόμα και του κατώτερου γαστροεντερικού σωλήνα. Παρακάτω. Και αυτά είναι τα συγκλονιστικά στοιχεία που βλέπετε, ότι με αφορμή, επαναλαμβάνω, του Παπανικολάου, καταλήγουμε σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, ότι ο HPV προκαλεί και στους άντρες και στους γυναίκες μια πλειάδα διαφορετικών καρκίνων, που όμως όλοι σχετίζονται με αυτό τον ιό. Και δυστυχώς, τα στοιχεία ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο δείχνουν ότι αυξάνονται τα κρούσματα αυτών των καρκίνων. Εδώ βλέπετε αύξηση του καρκίνου του στοματοφάρυγγα στην Δανία, στη Σουηδία. Βλέπετε παρακάτω την αύξηση του καρκίνου του γαστροεντερικού σωλήνα του κατώτερου του πρωτού και βλέπετε επίσης και του εδίου και του πέρους. Και το εμβόλιο ήταν μια πραγματική επανάσταση ακριβώς γιατί προχωρήσετε δύο ακόμα. Γιατί πρώτον είναι ασφαλές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το δηλώνει ξεκάθαρα και δεν πρέπει κανένας μας να έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Όπως όλα τα εμβόλια έχουν σώσει πολλές καταστάσεις από λοιμόδη νοσήματα, το ίδιο συμβαίνει και με τον HPV. Και επίσης είναι αποτελεσματικό 100% στο να προλάβει τη μόλυνση από αυτά ογκογόνα στελέχη του ιού. Και
οδηγούμαστε μάλλον σε μια κατάσταση με βάση τις επίσημες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής και στην Αυστραλία και στον Καναδά, όπου μάλλον και τα αγόρια και τα κορίτσια όλα θα εμβολιάζονται στο μέλλον από ένα το HPV. Και είναι ευτύχημα ότι ήδη σε 72 χώρες έχει εγκριθεί χρήση του εμβολίου και μέσα σε αυτές τις χώρες είναι και η πατρίδα μας. Έτσι κλείνω με αυτό το τελευταίο slide που πραγματικά αρχίζοντας και με επικοδομητικά και με καθαρά επιστημονική σκληρή δουλειά, όπως σας είπε η κυρία Περδίκη προηγουμένως, περάσανε τόσα χρόνια για να μπορέσει να φανεί η αξία του Παπα-Νικολάου. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που όχι μόνο ο Παπα-Νικολάου ήταν Έλληνας, αλλά που και σήμερα οι κορυφαίοι ερευνητές, να ξέρετε, στον κόσμο υπάρχουν εδώ και στο ακροατήριο αξιότιμοι και αξιότιμες καθηγήτρες και της κυταρολογίας και της παθολογικής ανατομίας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ. Να ξέρετε ότι οι μεγαλύτεροι ερευνητές στον κόσμο αυτή τη στιγμή στη μάχη κατά του καρκίνου του αρχαίου μήτρα είναι Έλληνες. Και έτσι από τον Παπα-Νικολάου έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα εμβόλιο που μπορεί να εξολοθρεύσει πολλούς καρκίνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον παλιό μου φοιτητή κ. Παπαστάτση για τα σύγχρονα στοιχεία τα οποία μας έφερε. Ο χώρος δεν επιτρέπει διάλογο και συζήτηση. Αλλά όπως είπαμε, υπάρχει η αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, υπάρχει το κοινωνικό γιατρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πιθανώς θα μπορούσατε ίσως να συμβουλεύσετε και να σας καλέσουν εκεί πέρα να έχει μια συμμετοχή. Και ταυτόχρονα θα απαλλάξουν και το Μακαριώτη να αγορευτεί σε καθηγητή γυναικολογίας. θα ήθελα να μην πρέπει να παρακαλέσω, να ευχαριστήσω. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο της ωραίας Κύμης. Να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Μακαριότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί παριστάμενοι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που σήμερα έχω την τιμή και την ευλογία να παρίσταμε στο Ιερό Μνημόσυνο του αείμνηστου Κυμαίου γιατρού Γεωργίου Παπα-Νικολάου. Η παρουσία μου εκπροσωπεί τους συμπολίτες μου στην Κύμη, την γενέτρια του μεγάλου ευεργέτη της ανθρωπότητας. Και η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει ότι 50 χρόνια μετά το θάνατό του, όλοι μας τον θυμόμαστε και τον τιμούμε. Και βέβαια ότι ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου αποτελεί ένα πολύτιμο φάρο, ιδιαίτερα στη σημερινή καταιγίδα που μας πλήττει. Όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα τα πράγματα, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η υπενθύμηση σε όλους και ειδικά στους νέους ότι υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που πρωταρχική τους επιλογή ήταν η προσφορά τους στον άνθρωπο. Στην εποχή που η ελληνικότητα βάλεται από παντού, από πολλές κατευθύνσεις που τις ορίζουν κυρίως οι οικονομικοί παράγοντες, είναι σημαντική η ανάδειξη του πνευματικού πλούτου της χώρας μας. Ενός πνευματικού πλούτου που αποτελεί προϊόν φωτισμένων μυαλών που ουδέποτε έλειψαν από την Ελλάδα. Η νεότερη Ελλάδα είναι υπερήφανη για τον πρωτοπόρο ερευνητή των βιοιατρικών επιστημών Γεώργιο Παπα-Νικολάου. Τον επιστήμονα που άνοιξε νέους ορίζοντες στον νέο κόσμο, αφιερώνοντας τη ζωή του στην παγκόσμια έρευνα για την πρόληψη του καρκίνου και την θεμελίωση του επιστημονικού κλάδου της αποφολιωτικής κυταρολογίας. Γεννημένος στην Κύμη το 1883, ο νεαρός Γεώργιος ήταν ένα παιδί που αγαπούσε τη φύση και τη μουσική, έπαιζε μάλιστα πολύ καλό βιολί όπως και ακούστηκε, και έψελε συχνά στη χοροδία της Εκκλησίας. Ο βασικός στόχος της ζωής του Γεώργιου Παπα-Νικολάου συνοψιζόταν μέσα στη φράση «Ζω για να υπηρετώ τη ζωή». Τις αρχές και τα οράματα του Γεωργίου Παπα-Νικολάου προσπαθήσαμε και εμείς ως Δήμος να ακολουθήσουμε. Με τις μικρές μας δυνάμεις ιδρύσαμε το Ινστιτούτο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ένα ίδρυμα τεκμηρίωσης πληροφόρησης και έρευνας κατά του καρκίνου, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Θέλουμε να προσφέρουμε στην έρευνα και εμείς την ενημέρωση και την πρόληψη σε θέματα υγείας. Καταφέραμε να αποκτήσει ο Δήμος το πατρικό σπίτι του Γεωργίου Παπα-Νικολάου και ολοκληρώνουμε τις εργασίες επισκευής του με σκοπό να εγκαταστήσουμε εκεί το Μουσείο Παπα-Νικολάου. Την τελευταία πενταετία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Κύμη ιατρικές εκδηλώσεις προς τιμή του μεγάλου επιστήμονα,
Ενώ το καλοκαίρι που μας πέρασε, διοργανώσαμε το πρώτο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν 200 γιατροί από όλη τη χώρα και το οποίο καθιερώθηκε ως θεσμός από εδώ και στο εξής. Στόχος μας είναι να κάνουμε σιγά σιγά την Κίνη πόλη για την υγεία, αλλά και την πρόληψη. Ακριβώς όπως οφείλει να είναι η γενέτειρα του μεγάλου μας επιστήμονα. Η δημιουργία μιας πόλης υγείας που θα συμπεριλαμβάνει από απλές υποδομές έως ερευνητικό εργαστήριο, χώρους συνεδρίων, εκπαιδευτικό μουσείο για την υγεία, υποδομές για συνέδρια υγείας και κατασκηνώσεις υγείας για νέους και παιδιά. Ένα σχέδιο που εδώ και καιρό επεξεργαζόμαστε και οφείλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Και βέβαια ζητάμε σήμερα και τη δική σας συνδρομή και βοήθεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή ξεχωριστή τιμή και ευλογία. Η πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου για την τέρεση του σημερινού Ιερού Μνημοσύνου έχει ιδιαίτερη αξία για όλους και φυσικά για όλους εμάς που καταγόμαστε από τη γενέτειρά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο για την χαρά του Ευρωπαϊκού μας έρωση, τα νέα τα οποία μας ανέφερε και πιστεύω ότι όλοι εμείς θα είμαστε συμπαραστάτε από εκεί στα όνειρα τα σχέδια τα οποία έχετε προκειμένου να διατηρήσουμε ακόμα πιο ζωντανή και να κάνουμε πιο γνωστή στην πατρίδα μας το όνομα Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Τώρα θα επιτραπεί να δούμε ένα 8 λεπτό φιλμ σχετικά με τη ζωή του Γεώργιου Παπα-Νικολάου.
Το 1910 επιστρέφει στην Ελλάδα και παντρεύεται τη μάχη Μαυρογένους, απόγονα της ηρωίδας της Επαναστάσεως του 1821, Μαυρούς Μαυρογένους. Το 1911 μεταβαίνουν με τη σύζυγό του στο Μονακό, όπου εργάζεται στο διάσημο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Πριγκιπάτου. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-13 κατατάσσεται εθελοντής. Τότε έρχεται σε επαφή με Έλληνες μετανάστες της Αμερικής που του εμπνέουν την ιδέα να αναζητήσει την τύχη του στον νέο κόσμο. Στις 19 Οκτωβρίου 1913 ο Γεώργιος Κυριμάχη φθάνουν στην Αμερική με ελάχιστα χρήματα και σχεδόν καμία γνωριμία. Ο πρώτος χρόνος κυλάει πολύ δύσκολα. Τον Σεπτέμβριο του 1914 ο Παπα-Νικολάου προσλαμβάνεται στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, όπου θα εργαστεί επί 47 συνεχή έτη. Από το 1920 επικεντρώνεται στην κυταραλογική μελέτη του γυναικείου κόλπου. Το 1928 παρουσιάζει την εργασία του «Η νέα διάγνωση του καρκίνου», η οποία όμως δεν τη χάνει ευμένους υποδοχής από τον επιστημονικό κόσμο. Το 1941 μαζί με τον Χέρβερτ Τράουντ παρουσιάζουν την εργασία «Η διαγνωστική αξία της εξέτασης του κολπικού υγρού στον καρκίνο της μήτρας». Η ανακοίνωση κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην επιστημονική κοινότητα και η μέθοδος Παπα-Νικολάου ή PAP-test εδραιώνεται στην ιατρική πρακτική. Ο Παπα-Νικολάου αρνείται να αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ανακάλυψή του. Δεν επιθυμεί η συμβολή του στην επιστήμη και στην ανθρωπότητα να πληρωθεί με χρήματα. Την περίοδο της κατοχής 1941-44 συμμετέχει ως σύμβουλος στην οργάνωση Greek War Relief, επιτυγχάνοντας μεγάλες δωρεές από φαρμακευτικές εταιρείες προς τα νοσοκομεία της δοκιμαζόμενης Ελλάδας. Το 1954 εκδίδεται το έργο ζωής του Παπα-Νικολάου, ο Άτλας της αποφολιδωτικής κυταρολογίας. Το 1957, ύστερα από 44 χρόνια συνεχούς παραμονής στην Αμερική, ταξιδεύει στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα του ταξιδιού καταστρώνεται με βάση τις επιστημονικές του επαφές σε χώρες της Ευρώπης και με τελικό προορισμό την Ελλάδα και την γενέτειρά του την Κίνα. Το 1961 του προτείνεται η δημιουργία ενός κέντρου ερευνών για τον καρκίνο στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα, το οποίο θα έφερε το όνομά του. Παρά τα 78 του χρόνια αποδέχεται την πρόταση και εγκαθίσταται στη Φλόριντα με τη γυναίκα του και ορισμένους συνεργάτες του. Το 1962 όμως πεθαίνει ξαφνικά. Κυδεύεται στη Νέα Υόρκη, στο κημητήριο Κλίντον του Νιου Τζέρσι. Ο Παπα-Νικολάου προτάθηκε δύο φορές για το βραβείο Νόμπελ. Πρόταση δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή με το επιχείρημα ότι η ανακάλυψη του Παπα-Νικολάου αφορούσε μια διαγνωστική μέθοδο και όχι θεραπεία. Σήμερα, το λάθος της Επιτροπής είναι ολοφάνερο. Σύμφωνα με στατιστικές μετρήσεις, τα περιστατικά θανάτων λόγω καρκίνου της μήτρας μειώθηκαν κατά 70% μετά την εφαρμογή του τεστ Παπα-Νικολάου. Για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται η ρίση του Ιπποκράτη, το προλαμβάνει κάλιο του θεραπεύει.
αγαπητοί μου, χωρίς Θεό και αγάπη, είμαι θα Σαχάρα έρημη χωρίς δροσιά και δέντρα. Ο Γεώργιος Παπανικολάου γνώριζε ότι καταλήτης του ιατρικού έργου είναι ο υποκράτιος ανθρωπισμός. Ευχαριστώ. Και η αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό απαντά στον πατέρα του και του λέει: «Δεν είναι το ιδανικό μου να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, να εργαστώ, να δουλέψω, να δράσω, να κάνω κάτι αντάξιο ενός άξιου και ηθικού ανθρώπου. Για να το κάνει όμως αυτό, ήξερε ότι έπρεπε να δουλεύει και εργάζεται χωρίς διακοπές. Ξεκουράζεται εργαζόμενος. Γι' αυτό στον μισό αιώνα έκανε μόνο ένα ταξίδι στην Ευρώπη, με απότερο σκοπό να δει την πατρίδα του και τη γενέτειρά του. Ήξερε ότι η επιστήμη πατρίδα δεν έχει. Οι επιστήμονες έχουν πατρίδα. Η επίγεια πατρίδα των ανθρώπων είναι στις καρδιές εκείνων οι οποίοι εγνώρισαν και αναγνώρισαν το έργο του, τη σκληρή δουλειά του. Το μεγαλείο του έργου του που μεταλλάσσει την ανθρώπινη ύπαρξη σε μια στον χρόνο υπαρκτή αθανασία. Ατέλειωτες οι εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης και πάμπολα τα βραβεία του. Κανένα όμως από αυτά δεν του θέσει να τα καλύψει. Και ό,τι αφορά και το βραβείο Νομπέλ, μπορώ να πω ότι την πρώτη φορά ο εισηγητής της Επιτροπής πέθανε λίγες μέρες πρωτού συνεδριάσει η Επιτροπή. Και τη δεύτερη φορά πέθανε ο ίδιος, δεν πρόλαβε, που επορτάθη, αλλά δεν το χρειάζεται ούτε ένα ούτε 10 Νομπέλ θα έπαιρνε. Η ευεργεσία την οποία προσέφερε και το λέει για να μυστική πλάκα στο κέντρο Παπα-Νικολάου στο Μαϊάμι, σε αυτόν ο οποίος εχάρισε το δώρο σε εκατομμύρια γυναικών. Και γι' αυτό ουσιαστικά και όταν ήρθε η στιγμή ή ακόμη περισσότερο όταν δημοσίευσε το κλασικό του έργο Κυταρολογία, έκανε μια ομολογία, την έγραψε, είναι γραμμένη αυτή μου. Ίσως αυτή είναι η τελευταία μου συνεισφορά. Ευχαριστώ τον Θεό για τη μακροζωία, διότι με επέτρεψε να φέρω η session πέρα στο έργο μου. Και ο αείμνηστος κύρος, αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής, Ιάκωβος, στην εξώδια ακολουθία, στον Ιερό Ναό της Ορθοδοξίας στη Νέα Υόρκη, στην εξώδια ακολουθία, στο λόγο του είπε ο Γεώργιος Παπανικολάου, αφιέρωσε την επιστήμη αυτού στον συνάνθρωπο, στη σωτηρία εκατομμυρίων ανθρώπων. Πιθανώς πολλοί από εμάς που βρισκόμαστε στην αίθουσα αυτή να έχουμε γευθεί το ψωμί της ξενικιάς. Πολλοί από αυτούς αφήνουν παραγγελία όταν πεθάνουμε να μας μεταφέρει στην πατρίδα, στο τιμένο χώμα. Να τεθούν τα οστά μας δίπλα στον πατέρα και τη μάνα. Νοσταλγούμε. Το καθάριο αέρα, τα βουνά και τους λόγους, τα δάση και τις ακρογελιές της γενέτειράς μας. Έστω και πεθαμένοι. Εδώ ζούμε ένα δεύτερο θαύμα. Ένα κάλος προσωπικότητος του Γεωργίου Παπα-Νικολάου. Το ερμηνεύω εγώ αυτό, όπως διάβασα τη ζωή του. Εκεί, πετάξουν, νιου, Τζέρσι, στο κημητήριο του Κλίντον που ακούσαμε, υπάρχει ανυψά του, 15 χρόνια νωρίτερα έχει ταφεί εκεί. Οι ελληνοξενικές παραδόσεις και αγάπη στην οικογένεια πιθανώς το επέβαλαν να μείνει εκεί. Γι' αυτό το λόγο, εμείς σας προσευχόμεθα ο Κύριος να του δίνει τη δύναμη από τον χώρο εκείνο που βρίσκεται να μπορεί να βλέπει την ανατολή του ήλιου, τα λούδα της άνοιξης και να κουτά στα μάτια το κελάρι των πουδών της κύμης. Παρακαλέσω το μακαριότατο τώρα με τα σφάτπα τα λόγια να κλείσει την εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ και πάλι. Νομίζω ότι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι σήμερα, γιατί με όλα αυτά που ακούσαμε, άλλοι για πρώτη φορά, άλλοι ίσως για περισσότερες φορές, θα είναι συνέχεια σε επικοινωνία με αυτού του είδους τις ασθένειες. Εγώ θα ήθελα
να διερωτηθώ ποιο θα ήταν το σύνθημα η παραγγελία του Παπα-Νικολάου σήμερα αμασάκουγε. Και επειδή την περασμένη Κυριακή ήταν έντονη η εικόνα της παραβολής των ταλάντων, εκεί να σταματήσουμε και ο καθένας από εμάς έχει κάποια τάλαντα. Άλλος τέσσερα, άλλος δύο, άλλος ένα. Ο Θεός λοιπόν μας είπε να τα αυξήσουμε αυτά τα τάλαντα. Όλοι δεν μπορούν να γίνουν από Παπα-Νικολάου, αλλά μπορούν να γίνουν κάτι. Να τα αυξήσουμε αυτά τα τάλαντα και να μην τα κρατήσουμε εγωιστικά ο καθένας για τον εαυτό του. Να τα θέσουμε στη διαθέση, να τα θέσουμε στη διάθεση των συνανθρώπων μας. Πολλή συζήτηση γίνεται για την κατάσταση που ζούμε σήμερα και πολλές προσπάθειες για να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη των προτύπων. Χρειαζόμαστε πρότυπα. Και ο Γιώργος Παπα-Νικολάου είναι ένα πρότυπο που θα συμμετέχει τη ζωή όλων. Ας είναι αιωνία τη μνήμη και εμείς να τον μιμηθούμε όπου βρίσκεται ο καθένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέλθει ο κύριος Δημακάκος, καθηγητής για το νομιστικό. Ευχαριστώ πολύ. Η ανιψιά του Παπα-Νικολάου, κυρία Κόκορη. Η συνεργάτης στην Αμερική, κυρία Φουτσάν, καρολόγος. Και η κυρία Δανίλη, διευθύντρια του Σχολή, που μας διέθεσε το αφιτέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Με συγχωρείτε, το καθηγητής ο κ. Μουσικάτης. Με συγχωρείτε. Χαίρετε. Καλή σας ημέρα.